Ω Θεό, διοκόνο τη Εκκλησία Χριστού. Ω Θεό, τα προσθέων και πιστό και η φλήσα σαριστά σιγαρέ. ανοιχθείς, αμακαρίστε εύπλε. Και νύν ημάς προσλημένα, θείον κυβέρνησο. Τη ενδεκάτη του μηνός Αυγούστου εύπλου μεγαλομάρτυρος του Διακόνου, νύφωνος του Διονυσιάτου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεοφίτου, γαΐου, γαϊανού, ζήνωνος, μάρκου και μακαρίου των μαρτύρων, πασαρίων οσοσίου του τροφού των πτωχών, ανάμνησης θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος εν κερκύρα, Αναστασίου και Δημητρίου των νεομαρτύρων εκλέσβου ο Άγιος Εύπλος ο Διάκονος ο Μεγαλομάρτης. Έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας ήταν ο ασεβής και η ειδωλολάτρης Διοκλητιανός. Γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας, όπου ήταν και διάκονος της εκεί εκκλησίας. Θερμός κήρυκας του Ευαγγελίου ο Εύπλος προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη των διοκομμένων χριστιανών και τους προέτρεπε να προτιμούν τα πιο φρικτά μαρτύρια παρά να αρνηθούν τον Χριστό, διότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύομεν ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσεται ημάς. Προς β' 12. Εάν δηλαδή δείχνουμε υπομονή, τότε και θα συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό. Εάν όμως τον αρνούμαστε, τότε και εκείνος θα μας αρνηθεί. Οι βλέποντας αυτή τη δραστηριότητα του εύπλου, τον κατήγγυλαν στον έπαρχο Καλβισιανό, ο οποίος προσπάθησε με συζήτηση να πείσει τον εύπλο ότι ήταν μορία να πιστεύει στον Τριαδικό Θεό και θα έπρεπε το συντομότερο να τον απαρνηθεί. Ο εύπλος, ακαταμάχητος συζητητής, διέλυσε ένα προς ένα τα επιχειρήματα του επάρχου. Ο Καλβισιανός, αφού είδε ότι δεν τα έβγαζε πέρα με τον εύπλο, διέταξε και του έσχισαν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του έσπασαν τις κνήμες με σφυριά και στο τέλος τον αποκεφάλισαν, ενώ ο εύπλος εξακολουθούσε να μην αρνείται τον Χριστό μέχρι και την τελευταία του αναπνοή. Έργησε <Τεργή> πως στην εκκλησία της ταπεινός έως υψουμένος. Ασκητικός δόξας της γαρενάθωνη, Πατριαρχών καλώνει εχρηματίσας νύφων ενδόξε, δοξέ, θείων χαρίτων εν του σπίστη και πόθος ε Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πρόκειται για τον Πατριάρχη Νίφωνα τον Δεύτερο, ο οποίος πατριάρχευσε τρεις φορές, 1486 έως 1489, 1497. «1498 και 1502. Καταγόταν από την Πελοπόννησο και γεννήθηκε από τους Μανουήλ και Μαρία. Το κοσμικό του όνομα ήταν το Νικόλαος προσκολήθηκε σε κάποιον μοναχό ονόματι Αντώνιο και έπειτα εκάρι μοναχός και ο ίδιος στην Επίδαυρο με το όνομα Νίφων. Μετά από την κίνηση του γέροντά του, μετέβη στο κάστρο της Νάρδας, όπου γνώρισε τον Αγιορείτη Γέροντα Ζαχαρία, με τον οποίον εγκαταστάθηκε στην Μονή της Θεοτόκου στην Αχρίδα όταν ο Ζαχαρίας εξελέγει αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, ο Νίφων ανεχώρησε για το Άγιο Νόρος, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς στην Μονή Διονυσίου. Από την Μονή αυτή κλήθηκε να γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και από εκεί, μετά από την κοίμηση του Σιμεών, ανέλαβε τον Οικουμενικό Θρόνο. Απομακρύνθηκε δύο φορές από τον Θρόνο και κατέφυγε στην Βλαχία και από εκεί στο Άγιο Νόρο, στην Μονή Διονυσίου. Την τρίτη φορά που κλείθηκε στον Οικουμενικό Θρόνο, δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εκοιμήθη στην Μονή, αφού έζησε ζωή ασκητική. Ανάμνησης θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος Πρόκειται για την εκδίωξη των αγαρινών με θαυμαστό τρόπο από τον Άγιο Σπυρίδωνα όταν αυτοί απειλούσαν με ολοκληρωτική καταστροφή την Κέρκυρα το έτος 1716. Επέστης και έσωσας επιδρόμης χαλεπής, την νήσων σου κερκυρών και προσπεσούσαν θερμό τη φία πρεσβεία σου, ό, πυρίδων, πίστη, δε ο θεν θαυμάτο φορέ, ιεράρχα σπυρίδων, ενών ευχαριστία. Σι προσάδοντε πίστη, δεόμεθα του ρίε ημάς εκ πάσης θλίψεως.